Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη είναι μαζί μας, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Γεια σας, κυρία Βούλτεψη. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Χρήστος Πίρτζες, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, είναι ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κύριε Δουδονή. Να είστε καλά. Δεν έχουμε το. Δεν πειράζει. Εδώ δεν έχει φωνασκίες. Είμαστε αυστηροί. Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη, ένα σχόλιο για το χθεσινό περιστατικό αρχικά. Κοιτάξτε, ήταν ένα πολύ ατυχές περιστατικό. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι μπορούμε να αντιπαρατεθούμε με το στόμα μας. Χέρι δεν σηκώνουμε. Βεβαίως αυτά όλα τώρα είναι πολύ στενόχωρα, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή τώρα γίνεται η κηδεία, προχτές έγινε η άλλη, έχει μαυρίσει η ψυχή μας, πονάει η καρδιά μας. Δεν μπορώ να σχολιάσω, αλήθεια σας λέω, πονάει η καρδιά μου. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πάρα πολύ σε αυτές τις περιστάσεις και να... Τέλος πάντων, να νιώθουμε, βρε παιδί μου, τη στιγμή. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν μπορώ να πω κάτι. Πραγματικά νιώθω πολύ άσχημα σήμερα. Ναι, νομίζω. Και με τις σκηνές που είδα. Καταρχάς, να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια. Είναι βαριές μέρες και χθες και σήμερα. Και στις οικογένειες και στις ένοπλες δυνάμεις, στους συμμαθητές και τους συμφοιτητές των πιλότων μας. Τώρα από εκεί πέρα, τι να πω. Εγώ έχω νομίζω αποδείξει το πόσο υπομονή μπορείς να κάνεις με κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή είσαι δίπλα μου, το λες. Όχι. Και δεν το λέω για την κυρία Βούλτεψη. Για να το διευκρινίσω. Την οποία υπομονή δεν επέδειξε ο κύριος Βαρεμένος. Δεν την επέδειξε, παρότι θέλω να πω ότι και αυτό που έκανε η κυρία Καραμαλή, ειδικά αυτές τις μέρες, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος αντιπαράθεσης. Μάλιστα. Τον απλώνεις χέρι όμως. Ναι. Είναι λάθος. Και ο Γιώργος το παραδέχτηκε αυτό για τη συγγνώμη. Και νομίζω ότι τέλος, σε κάθε περίπτωση πρέπει να, δεν είναι μόνο με το στόμα, πρέπει να μεταφερθεί η αντιπαράθεση λεκτική σε ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο. Να ξεκινήσω κι εγώ λέγοντας ότι είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια των δύο παιδιών μας, που για μας είναι ήρωες, για όλο τον ελληνικό λαό, έτσι τους αισθανόμαστε. Και να σας πω ότι θεωρώ ότι το να πάρεις ένα χαρτί από το χέρι ενός συνομιλητή σου είναι άσκηση βίας. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, αν το δούμε και νομικά, είναι άσκηση βίας. Και πρέπει να πούμε ότι κανενός είδους βία δεν είναι επιτρεπτή στην πολιτική συζήτηση. Αλλά όλα αυτά είναι συμπτώματα μιας πολιτικής σύγκρουσης η οποία έχει φύγει εκτός ορίων. Είναι σε μια τοξικότητα τρομερή. Εγώ λέω ότι έχουμε φύγει από την τοξικότητα και έχουμε πάει στο αφιονισμένο πολιτικό διάλογο. Δηλαδή, είναι πραγματικά σαν να βρίσκονται εκτός εαυτού η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θέλουμε να διαφέρουμε από αυτό. Κύριε έχουμε Σπίρτζε, μια άλλη λογική. Για να πάμε παρακάτω λίγο τη συζήτηση. Τελικά κοινοβουλευτική δημοκρατία ή πεζοδρομιακή δημοκρατία, όπως σας κατηγόρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την απόφασή σας για την αποχή. Και τι θα γίνει αν οι εκλογές πάνε το καλοκαίρι? Δεν θα υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή? Όχι, θα υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν θα νομιμοποιούμε την εκτροπή και στο Κοινοβούλιο. Την εκτροπή. Την εκτροπή. Την αντισυνταγματική εκτροπή. Και να εξηγήσουμε το ρόλο πεζοδρομιακή δημοκρατία. Πεζοδρομιακή δημοκρατία είναι όταν δεν παίρνουμε απαντήσεις συγκεκριμένες για τους λόγους που παρακολουθούνταν το μισό πολιτικό σύστημα, οι δημοσιογράφοι και ο επιχειρηματικός κόσμος. Ο κ. Μητσοτάκης είχε τη στοιχεία, έλεγε ότι αυτά ήταν στη φαντασία μας, ότι ήταν αθλειότητες που έστεινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φίλης χθες είπε ότι έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθήσεις. Προφανώς για το καλό της χώρας. Όχι. Δεν έλεγε αυτό. Αυτό δεν επικοινωνήθηκε. Δεν έκανε αυτό. Λόγω εθνικής ασφάλειας. Δεν έκανε αυτό. Έκανε παρακολουθήσεις, παραδείγματος χάρη, για την Greek Mafia. Σωστά είναι στις αρμοδιότητες. Και για τους Τροϊκανούς. Και για το Βαρουφάκη. Έκανε για το Βαρουφάκη, όχι, δεν έκανε. Αφού το έλεγε πει ο Βαρουφάκης μόνο. Όχι, ο Βαρουφάκης είπε ότι τον παρακολουθούσαν άλλοι. Ποιοι ήταν οι άλλοι? Άλλοι, απ' έξω. Απ' έξω. Εσείς, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παρακολουθούσε κανέναν? Παρακολουθούσε στο πλαίσιο της ΑΕΠ. Δηλαδή, κύριε Κούτρα. Για την ΑΕΠ δεν μιλάτε τώρα? Για την ΑΕΠ. Αυτό που μιλάμε. Γίνεται τώρα με το Μητσοτάκη, λέω, ΑΕΠ δεν είναι. Για την ΑΕΠ. Για την ΑΕΠ. Για λόγους εθνικής ασφαλείας και για δίκτυα του εγκλήματος. Εδώ είναι για λόγους εθνικής ασφαλείας παρακολουθούσαν τον αρχικό ΓΕΘΑ ή γιατί μετήχε στο οργανωμένο έγκλημα. Δεν μας το έχουν πει. Άρα αυτό τον κύριο Ανδρουλάκη. Τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξανά, μια στιγμή, κύριε Σπίρτζε. Και γι' αυτό απέχει. Τον κύριο Ανδρουλάκη. Τον παρακολουθούσαν γιατί ήταν μέλος του οργανωμένου εγκλήματος ή πράκτορας? Τον κύριο Χατζηδάκη. Εγώ λέω για αυτούς που αποδειγμένα παρακολουθούσε. Τον παρακολουθούσαν
Γιατί ήταν πράκτορα. Και λένε από τη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Πιτσιόρλα γιατί τον παρακολουθούσατε. Τον κύριο, το έχουμε απαντήσει 7 φορές. Η παρακολούθηση του κύριου Πιτσιόρλα. Και του κύριου Σαγιά, για να μην πάτε και στην επόμενη ερώτηση. Είχε αρχίσει η παρακολούθησή του από την κυβέρνηση Σαμαρά για την υπόθεση της Ζακύνθου. Και τη συνεχίσατε. Και προφανώς. Θα πεις για ιστορία που άπτεται. Που άπτεται. Δεν προκύπτει. Που άπτεται. Προκύπτει το. Όχι, όχι, όχι. Δεν το είπε και ο κύριος Ρουμπάτης, βεβαίως. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει. Και το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας. Ολοκληρώστε, κύριε Σπερτζή, να πάρουμε την απάντηση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να πάρουμε απαντήσεις. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Ναι. Να ρωτήσω εγώ κάτι πιο πρακτικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάτι πιο πρακτικό και μέσα στο ο πρώην και ο νυν. Δεν τις πήραμε τις απαντήσεις. Να ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό. Εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης τον Ιούλιο, που λίγη τετραετία, εσείς θα εξακολουθήσετε ή θα ξαναγυρίσετε στη Βουλή. Γιατί να γυρίσουμε στη Βουλή. Δεν θα γυρίσετε. Κυρία Βούλτεψη, η πεζοδρομιακή δημοκρατία, έτσι που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι αυτή που δεν δίνει απαντήσεις. Στην αξιωματική αντιπολίτευση και στην αντιπολίτευση. Άρα δεν θα γυρίσετε στη Βουλή. Κύριε Σπίτζη, μισό λεπτό να απαντήσει η κυρία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη, ολοκληρώνω. Δεν έχω το πολίτευμα. Το πολίτευμα είναι η συνταγματική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εκεί βρισκόμαστε όλοι για να αποφασίζουμε με την ψήφο μας. Όχι για να κάνουμε συζητήσεις. Απλώς η κορυφαία στιγμή είναι όταν ψηφίζουμε και εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό. Άρα γυρίζει το πεζοδρόμιο, κυρία Βούλτεψη. Ακούστε, θα σας πω το εξής. Προφανώς δεν υπάρχει εμβολία, αλλά έχει ξεκινήσει τόσες πολλές πορείες προς το λαό ο κύριος Τσίπρας, με διαφορετική αφετηρία κάθε φορά. Τη μία από την Τραπετσόνα, την άλλη από το Ηράκλειο της Κρήτης, την άλλη από την Πάτρα, την άλλη τώρα από το Περιστέρι. Τόσες πορείες προς το λαό πρέπει να έχει ξεποδαριαστεί ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω το εξής. Αυτά όλα που ακούγονται είναι απαράδεκτα. Δεν είναι μόνο ο κύριος Φίλης που είπε ότι παρακολουθούσαν. Δεν είναι ότι τριπλασιάστηκαν οι παρακολουθήσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε ρεκόρ παρακολουθήσεων. Άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Εδώ μας λένε τώρα, και δεν το πιστεύει κανένας έξω στον κόσμο, ότι ο Μητσοτάκης αποφάσισε να παρακολουθήσει και αποφάσισε να παρακολουθήσει μόνο τους δικούς του. Και ούτε καν από περιέργεια δεν είπε να παρακολουθήσει τους αντιπάλους του, του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Δεύτερο, δεν έχω. Δηλαδή, αφήστε μια στιγμή. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Λοιπόν, και υπάρχει πρωθυπουργός επί του πλανήτου που μπορεί να πάει μέσα σε τέτοια υπηρεσία και να πάρει στη σειρά μέχρι 12 υπογραφές. Αυτά δεν γίνονται. Αλλά τελειώνω. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για κράτος δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε το 15 όλες τις ανεξάρτητες αρχές, διόρισε πρόεδρο όλες το 15 με το νόμο του που θα τον θέλατε να κάνετε καλά. Με το νόμο του. Μισό λεπτό. Ολοκληρώνω μισό δευτερόλεπτο, Παναγιώτη. Λοιπόν, μα δεν έχετε αφήσει. Διόρισε πρόεδρο του Αρείου Πάγου στις 3 τα ξημερώματα, γιατί μιλάει για κράτος δικαίου. Και επίσης έκανε αντισυνταγματικό δημοψήφισμα. Δεν μπορεί να περιστάνετε τώρα ότι υπερασπίζεστε το κράτος δικαίου. Την κυρία Θάνου τη βάλατε στις 3 τα ξημερώματα. Άκουσα τον κύριο Σπίτζη με προσοχή. Δεν μας έχει πει όμως ποιος έφερε πρώτος την εταιρεία Κρίκελ στην Ελλάδα και με ποιον συνευλήθη πρώτη με το ελληνικό δημόσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως θέλω να πω και κάτι ακόμα. Κλείσουμε, οπότε τοποθετηθείτε παρακαλώ. Είναι, εντάξει, κύριε Σπίτζη, αυτά έχουν καταγραφεί και τα γνωρίζω. Ποιος ευνοεί την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε λίγο, ρίξτε την εικόνα από το φάληρο. Την εικόνα από το φάληρο. Ποιος ευνοεί την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ασκεί πρόταση μομφής για να ευνοεί την κυβέρνηση και να παριστάνει την αραγή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρεί από τις πληροφορίες. Αεροπλανοφόρο George Bush στο φάληρο.